Καλησπέρα συνάδελφοι. Εδώ πέρα εκπροσωπώ βέβαια το συντονιστικό φορέων υπεράσπισης λαϊκής στέγης του Δήμου Ζωγράφου μέσα από την Επιτροπή Αγώνα των Αυτοαπασχολούμενων της περιοχής. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι η συνέχεια της απεργίας, η συνέχεια όλων των αγώνων του προηγούμενου διαστήματος με την Costco, με την eFood, με οτιδήποτε γίνεται όλο το τελευταίο διάστημα και δίνει θάρρος στους εργαζόμενους για να μπορέσουν να βρούνε αποκούμπι στον οργανωμένο αγώνα, πρέπει να το ενισχύουμε και πρέπει όλο αυτό το πράγμα να μας δίνει και εμάς κουράγιο για να συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Το πρωί της 25ης, της 21ης, πάθαμε κάτι με τις ημερομηνίες όλη σήμερα. Λοιπόν, το πρωί της 21ης Νοεμβρίου, όταν δεχόμασταν ένα τηλέφωνο από την Ιωάννα, τη χαμηλοσυνταξιούχο στην περιοχή μας, ότι από κάτω βρισκόταν το περιπολικό και ο κλητήρας έτοιμος να ανέβει στο σπίτι που θα της έπαιρνε το σπίτι και θα της έσπαγε την πόρτα, φάνταζε στο μυαλό της πολύ μακρινό το ότι μέχρι και σήμερα η Ιωάννα θα μπορούσε να μένει στο σπίτι της. Θα μπορεί να μένει στο σπίτι της με τους όρους που εμείς οι ίδιοι θέσαμε, με τους ίδιους όρους που έθεσε το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα εκείνη την ημέρα. Σε αντίθεση με εκείνους που μέσα στο ίδιο της το σπίτι, αντί να δίνουν το κουράγιο, ας το πούμε έτσι, και να της δίνουν την αγωνιστικότητα στο να μπορέσει να σταθεί όρθια, τη στάζανε ότι θα βρούνε λεφτά να τις κρατήσουν το σπίτι και ότι δεν είναι ηθικό, όπως έλεγε η Γεροβασίλη εκείνη την ημέρα, φιγουράροντας στα κανάλια, δεν είναι ηθικό και να βγει με μια ήρεμη έξωση συνομιλώντας με τους αστυνομικούς. Θέλουμε να πούμε το εξής, ότι εκείνη την ημέρα για κανέναν από εμάς δεν ήταν, ας το πούμε έτσι, δεν περιμέναμε όλη αυτή την εξέλιξη. Δεν περιμέναμε ότι αυτό που λέμε και αυτό που διαβάζουμε και στις στατιστικές και στα διάφορα, ότι τα κόκκινα δάνεια ήδη στα στεγαστικά έχουν αρχίσει και παίρνουν φωτιά, το 35% δηλαδή των στεγαστικών δανείων είναι κόκκινο αυτή τη στιγμή, ότι θα βρει την αλληλεγγύη αυτή και θα βρούνε τον κόσμο. Ο κόσμος αυτός θα βρει και θα ενωθεί μαζί με τις φωνές μας στο τεράστιο συλλαλητήριο που έγινε για τα δεδομένα της περιοχής μας εκείνη την ημέρα. Θέλουμε να πούμε λοιπόν ότι μία σπίθα μπορεί να γίνει πυρκαγιά μέσα σε δευτερόλεπτα όταν η αγανάκτηση και η οργή αυτή βρει και συναντηθεί με τον οργανωμένο αγώνα, με τα συνδικάτα, με τους φορείς, με το εργατικό λαϊκό κίνημα συνολικότερα. Ενώνουμε τη φωνή μας και το Σάββατο στις 12.30 ώρα θα βρισκόμαστε όλοι στο Σύνταγμα για να διεκδικήσουμε τα μέτρα ανακούφισης και να διεκδικήσουμε από εδώ και πέρα ότι πρέπει ο λαός να γίνει πρωταγωνιστής και μόνο ο λαός μπορεί να τον σώσει. Ευχαριστώ.